Thank you. Σας ευχαριστώ. Νικόλαος Μανιός από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Γκουε. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο και πήρα το λόγο για δεύτερη φορά γιατί θέλω να πω ένα πράγμα. Εκ πεπιθήσεως, από την εποχή που ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαι αρκετά μεγάλος, μετά την πτώση της Χούντας στην Ελλάδα, της δικτατορίας, είμαι ένθερμος υποστηρικτής της ιδέας της Ενωμένης Ευρώπης. Ο μόνος τρόπος να αποφύγουμε δεινά στο μέλλον είναι η ενότητα των εθνών και όχι η διάσπαση των εθνών. Άκουσα με ενδιαφέρον τον Πρόεδρο του προϋπολογισμού, ο οποίος είπε κάποια πράγματα τα οποία θεωρώ πολύ σημαντικά. Έχουμε δύο άξονες που πρέπει να βαδίσουμε. Ο ένας είναι ο άξονας της οικονομικής πολιτικής που επιδέχεται πολλές και διαφορετικές προτάσεις και υπάρχει και ένας άλλος άξονας που κατά τη γνώμη μου είναι βασικός και καθοριστικός και δεν επιδέχεται πολλές ερμηνείες. Ο δεύτερος αυτός άξονας είναι ο άξονας της ολοκλήρωσης με δημοκρατία, αλληλεγγύη και δικαιοσύνη στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Εάν χάσουμε τον πολιτικό μας προσανατολισμό, αν χάσουμε ότι η δημοκρατία είναι αυτή που ένωσε τις ευρωπαϊκές χώρες σε μια ενότητα οικονομική αρχικά, θα δυσκολευτούμε να βρούμε το σωστό μας περπάτημα. Πρέπει λοιπόν να βαθύνει η δημοκρατία στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγμα που σημαίνει τεχνικά ότι πρέπει περισσότερες αποφάσεις να παίρνονται από τα εκλεγμένα από τους λαούς όργανα. Μία τεχνική παρατήρηση στο ζήτημα της φορολογίας που γίνεται πολλή συζήτηση. Δεν μπορούμε να απαιτούμε ισότητα και δημοκρατία από τις χώρες εάν η φορολογία έχει μεγάλες αποκλίσεις από χώρα σε χώρα. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί άδικους ανταγωνισμούς. Επομένως, μέσα στην προβληματική της ΟΝΕ πρέπει να είναι και να οδηγηθούμε σε ενιαίο ύψος φορολογίας για να είναι δικαιότερη η φορολογία σε όλες τις χώρες. Ευχαριστώ για την ανοχή σας. Thank you.